να πούμε ότι κυκλοφορεί μια επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με τα θέματα του νερού, γιατί για τέταρτη μέρα εδώ πέρα το χωριό ταλανίζεται και φεύγει κόσμος από ξενοδοχεία γιατί δεν έχουμε νερό. Μαζεύουμε υπογραφές για μια επιστολή διαμαρτυρίας, όποιος θέλει υπογράφει. Είναι μια ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας προς το Δήμαρχο Βόρειας Κοινουρίας, την πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης Αποχέτευσης, τον πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους προέδρους και τα μέλη των τοπικών κοινοτήτων και θα κοινοποιηθεί και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο τίτλος είναι «Ούτε μία μέρα χωρίς νερό», με αφορμή την τρίμερη στέρηση, τρίμερη ενωτογράφων. Τώρα άκουσα από τον πρόεδρο 5 μέρες. Πάμε στην πέμπτη μέρα, δεν έχουμε βρει που είναι το πρόβλημα. Στέρηση λοιπόν λόγω τεχνικών προβλημάτων κατ' επίκληση της Δημοτικής Αρχής, εμείς οι κάτοικοι της κοινότητας Παράλληλου Άστρους ξεκινάμε αγώνα διεκδίκησης «Ούτε μία μέρα χωρίς νερό» και καλούμε όλες και όλους τους κατοίκους, επαγγελματίες, παραθεριστές και επισκέπτες του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας να στηρίξουν τον αγώνα μας υπογράφοντας το κείμενο διαμαρτυρίας που ακολουθεί. Το κείμενο έχει ως εξής. Επειδή κάθε χρόνο τέτοια εποχή που η τουριστική περίοδος ξεκινάει δυναμικά για το Δήμο μας και οι παραλιακές κοινότητες Παράλληλο Άστρος και Ξηροπήγαδο που σηκώνουν το βάρος των παραθεριστών, επισκεπτών και των υποδομών παροχής υπηρεσιών στεγνώνουν από νερό για κάποιες ώρες ή και μέρες, επειδή φέτος το φαινόμενο διακοπής του νερού παρατηρήθηκε έντονα σχεδόν σε όλες τις τοπικές κοινότητες, επειδή στέρευσαν οι πηγές που ενισχύουν το δίκτυο υδρευσής τους, επειδή η κατάσταση της διακοπής του νερού, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο που οι ανάγκες είναι αυξημένες, δεν είναι πρωτοφανή στο Δήμο μας, επειδή για την κατάσταση αυτή που πλέον έχει γίνει μόνιμη, δεν φταίει η κλιματική αλλαγή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η οικονομική κρίση, αλλά η διαχρονική ανικανότητα των δημοτικών αρχών που αδυνατούν να δώσουν λύσεις σε ένα τόσο σοβαρό και ζωτική σημασία πρόβλημα, παρά την εξελιγμένη τεχνολογία που μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους και τους έγκαιρα διασφαλισμένους οικονομικούς πόρους, επειδή απουσιάζει παντελώς εκ μέρους των αρμοδίων η ορθολογική διαχείριση του νερού, πράγμα που επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι οι διαρροές στο δίκτυο και η υπερχείληση της δεξαμενής στο νησί δεν αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά, επειδή δυστυχώς οι διαχρονικά υπεύθυνοι αυτής της κατάστασης τολμούν να διεκδικούν ξανά την ψήφο μας στις προσεχείς δημοτικές εκλογές, υποσχόμενοι να επιλύσουν ό,τι και όσα δεν κατάφεραν μέχρι τώρα, επειδή το νερό είναι ζωή και πρόκειται για δημόσιο αγαθό το οποίο κινδυνεύει τα επόμενα χρόνια να είναι σε έλλειψη αλλά και να ιδιωτικοποιηθεί, για όλους αυτούς τους λόγους διαμαρτυρόμαστε και απαιτούμε από κάθε αρμόδιο φυσικό και νομικό πρόσωπο την άμεση λήψη μέτρων ώστε να μην επαναληφθεί διακοπή νερού ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες, τη διαφύλαξη της ομαλής διαβίωσης των κατοίκων, παραθεριστών και επισκεπτών, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων. Αυτό είναι το κείμενο. Όποιος δεν το έχει υπογράψει και θέλει να το υπογράψει μπορεί. Και αν υπάρχουν προτάσεις για κάτι πιο δυναμικό και πιο αποτελεσματικό, ευχαρίστως να τις ακούσουμε και να το υιοθετήσουμε.